έκταση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρετε, το λάδι είναι ο πλούτος της περιοχής μας. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε πώς ο τρόπος που το παράγουμε και κυρίως ο τρόπος με τον οποίο το διακινούμε στο εξωτερικό πρέπει να αλλάξει. Υπάρχουν μεγάλες αγορές στις ανερχόμενες οικονομίες που θα ήθελαν να έχουν το πολυαιωτικό ελληνικό λάδι. Γι' αυτό χρειάζεται όμως η παραγωγή μας να μην είναι κατακαιρματισμένη όπως τώρα, να μην διακινείται με τενεκέδες, ούτε να την παίρνουν απλώς οι Ιταλοί να την τυποποιούν και να το πουλούν το δικό μας λάδι σαν δικό τους. Για αυτό το σκοπό λοιπόν είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργατισμός μέσω των συνεταιρισμών, μέσω των ομάδων παραγωγών και καλύτερη οργάνωση από την πολιτεία. Γι' αυτό το λόγο και οργανώνω στις 31 αυτού του μήνα μια μεγάλη εκδήλωση με τους συνεταιρισμούς, με το ΤΕΗ, ώστε να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για το λάδι και με τους δύο άλλους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για να προωθήσουμε ένα ειδικό πρόγραμμα που θα μπορέσει να βάλει την παραγωγή και την εμπορία του λαδιού σε νέα βάση. Ευχαριστώ πολύ.